Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1 Ιουνίου. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο από την είδηση της άρσης της υποχρεωτικότητας της μάσκας προστασίας στους εσωτερικούς χώρους, καθώς από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η άρση της υποχρεωτικότητας. Αστερίσκος στην άρση χρήσης της μάσκας είναι οι υγειονομικοί χώροι, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου εκεί θα πρέπει να φορούμε τη μάσκα όταν δεν υπάρχουν αριθμημένες θέσεις. Καταργήθηκε από σήμερα το πρωί 1η Ιουνίου η επιβολή διοικητικού προστίμου για τη μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι η εξής. Κατόπιν εισήγησης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, από την 1η Ιουνίου ως και τις 15 Σεπτεμβρίου αναστέλλεται υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται αεροπλάνα, υπεραστικές συγκοινωνίες, όπου υπάρχει αριθμημένη θέση, όπως είναι τρένα και κτέλ. Υποχρεωτική παραμένει η χρήση μάσκας στα νοσοκομεία, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία, το μετρό, το τρόλεϊ και το τραμ. Οι έμποροι δέχονται με ικανοποίηση το νέο μέτρο, υποστηρίζοντας πως αυτό πιθανώς να φέρει αλλαγή στην ψυχολογία των πελατών. Καλησπέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ένα καλοκαίρι που το περιμένουμε και όλοι εμείς οι έμποροι. Είναι μια καλή περίοδος για δουλειά. Ναι, είναι λίγο σήμερα μια ενθαρρυντική μέρα. Πρώτη μέρα λίγο που δεν υπάρχει υποχρεωτική χρήση μάσκας στην είσοδο στα καταστήματα. Αυτό θα εξεταστεί, όπως ξέρουμε, ανεπίσημα μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η περίοδος που ξέρουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ΦΕΚ ακόμα ώστε να υπάρχουν κατάλληλες οδηγίες. Ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς είναι ανεπίσημες. Πολλοί κόσμοι ακόμα τις φοράει μέσα στα καταστήματα τις μάσκες. Εμείς λέμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά εντάξει, είναι μια συνήθεια που μετά από 2 χρόνια που υπάρχει ακόμα μια φοβία και προσπαθούμε σιγά σιγά να το ξεπεράσει ο καταναλωτής. Υπάρχουν περιορισμοί στο πόσα άτομα μπορούν να είναι εντός ανάλογα με το ευαδόν ή έχουν αρθεί και αυτοί οι περιορισμοί? Ως τώρα, αυτό που σου είπα, ακόμα δεν υπάρχουμε στις επίσημες πληροφορίες. Ως τώρα που υπάρχει είναι ένα άτομο ανά 2 τετραγωνικά. Mm-hmm. Αυτό που υπήρχε και η τελευταία ενημέρωση. Γενικά πάντως είναι ενθαρρυντικό ότι έχει αρθεί αυτή η απόφαση για τη μάσκα, να αλλάξει λίγο η ψυχολογία των καταναλωτών, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί έχουμε τώρα το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Έχει μειωθεί σημαντικά η καταναλωτική δύναμη όλων των καταναλωτών, όλων των πελατών μας, που αυτό έχει σαν συνέπεια και εμείς να έχουμε πολύ μειωμένους τζίρους. Σε αυτό επόμενο, είναι πολλά τα σωρευμένα χρέη σας και μικρός ο τζίρος μέχρι στιγμής. Υπάρχει κάποιο θετικό στοιχείο? Έχει σταματήσει η αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος τουλάχιστον, ή και σε αυτό έχουμε πρόβλημα? Εκεί πέρα ακόμα δεν έχει εμφανιστεί μείωση. Είχαν πει ότι θα μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος και αυτά. Αλλά σας είπα, το σημαντικότερο θέμα είναι η ακρίβεια. Είναι η βενζίνη, είναι όλα το σούπερ μάρκετ, όλα που ανεβαίνουν. Ακόμα και εμάς κάποια πρόοδο έχουν ανεβεί. Υπάρχει έλλειψη σε εμπορεύματα που μπορούμε ούτε κι εμείς να φέρουμε τα καταστήματα όλα αυτά που επιθυμούμε, γιατί και οι κατασκευαστές έχουν πρόβλημα. Οπότε δημιουργείται μια λυσίδα, ένας φαύρος κύκλος, που αυτό καταλήγει σε εμάς στο κατάστημα, στη μειωμένη κίνηση. Αυτά είναι τα σημαντικά που πρέπει να λύσουν. Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει την επιχείρηση. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί ο τζίρος να είναι, αν είναι λίγο μειωμένος, είναι πάλι καλά, αλλά το κέρδος είναι πολύ λιγότερο, γιατί έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα. Την ίδια στιγμή, αρκετοί είναι οι επιστήμονες που έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για την άρση υποχρεωτικής χρήσης μάσκας. Με μια είδηση που μας έρχεται από την Γερμανία και μάλιστα διαστόματος Olfal Scholz, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που ενισχύει με στρατιωτικό υλικό την Ουκρανία, αμυνόμενη απέναντι στην ρωσική εισβολή. Τεθωρακισμένα θα είναι το υλικό που θα σταλεί από την χώρα μας, κάτι για το οποίο υπάρχει δρυμύτερη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς για δεύτερη φορά μετά τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών μαθαίνεται και δημοσιοποιείται η αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα προς την Ουκρανία.
Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για την παραχώρηση τεθωρακισμένων στην Ουκρανία επετεύχθη μεταξύ του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς και του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη. Πρόκειται για παραχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης ανατολικογερμανικής προελεύσεως τύπου BMP-1 προκειμένου να σταλούν στην Ουκρανία και η ταυτόχρονη αντικατάστασή τους με ίσο αριθμό τεθωρακισμένων συνοχημάτων γερμανικής κατασκευής τύπου Marder Α5. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα βέβαια. Γιατί εμπλεκόμαστε τόσο πολύ στο θέμα της Ουκρανίας? Έχουμε στείλει ήδη αρκετά όπλα από ό,τι φαίνεται και δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να στείλουμε και τα BNP. Γιατί παίρνουμε δυνάμεις από τα κριτικά νησιά, έτσι, ακριβώς, όπως είπες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτά θα φύγουν από τα κριτικά νησιά. Δεν είναι απλή υπόθεση και δεν τα έχουμε εκεί επειδή είναι μεταφοράς προσωπικού. Δεν είναι μόνο για μεταφορά προσωπικού. Είναι η δεύτερη φορά που ευνηδιαζόμαστε αρνητικά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της χώρας μας, ο οποίος έρχεται στη συνέχεια και να μας ανακοινώσει κάτι το οποίο λήφθηκε η απόφαση στο εξωτερικό, τη μια φορά στην Αμερική, την άλλη φορά στη Γερμανία, τώρα στο Βρυξέλλες μάλλον τώρα, για ένα τόσο σημαντικό θέμα που είναι στην ουσία, εγώ θα το πω, η απομείωση της μαχητικής ισχύος που έχει ο ελληνικός στρατός και γενικότερα οι ένοπλες δυνάμεις. Τι κερδίζουν όμως οι Γερμανοί με αυτή την ανταλλαγή? Πηγές του Υπουργείου Άμυνας ξεκαθάρισαν ότι η χώρα μας προφανώς και δεν θα πληρώσει για τα γερμανικά Marder. Η Γερμανία όμως θα κερδίσει κάτι περισσότερο από τη δυνατότητα να πουλήσει ανταλλακτικά για αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τα επόμενα χρόνια. Δεδομένου ότι η Ελλάδα θα στείλει στην Ουκρανία τα BMP-1 ως βοήθεια της Γερμανίας, το Βερολίνο μπαίνει πιο ενεργά στο γεωπολιτικό παιχνίδι της Δύσης με τη Ρωσία. Γιατί όμως η Γερμανία δεν στείλει εξ αρχής τα Marder στην Ουκρανία? Το επιχείρημα είναι ότι το ΝΑΤΟ θέλει τα μέλη της συμμαχίας να παραχωρήσουν στο Κίεβο οπλισμό μόνο σοβιετικής κατασκευής. Και αυτό διότι οι Ουκρανοί στρατιωτικοί έχουν εκπαιδευτεί σε αυτά τα συστήματα. Για εμένα είναι αμήτι άλλο προσβλητικό. Εγώ προσωπικά, σαν στρατηγός. Δηλαδή με προσβάλλει σαν στρατηγό, σαν Έλληνα, το ότι μαθαίνω για κάτι το οποίο, εντάξει, το πήραν απόφαση. Θα έπρεπε να εφαρμοστούν όλες τις διαδικασίες. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκαν. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τι κάναν μέσα στο επιτελείο τις τελευταίες μέρες για να αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Σε κάθε περίπτωση όμως με ενοχλεί το ότι βγήκε κάποιος ξένος να πει τι θα κάνουμε εμείς. Το γεγονός όμως ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συμφωνία για τα Τεθωρακισμένα, αλλά την ανακοίνωσε ο κ. Σόλτς στις δικές του δηλώσεις, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τον κατηγόρησαν για συναλλαγή εν κρυπτό. Οι τομεάρχες άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Δρίτσας και Γιώργος Τσίπρας έθεσαν μάλιστα στη συνέχεια το ερώτημα εάν τα BMP-1 που θα παραχωρηθούν στην Ουκρανία θα φύγουν από τα νησιά, την ώρα που η Τουρκία θέτει ζήτημα αποστρατικοποίηση των νησιών και θέμα κυριαρχίας. Τα οχήματα Marder είναι ηλικίας 30 με 40 ετών, χώρες όπως η Τσεχία με πολύ μικρότερες αμυντικές ανάγκες συγκριτικά με την Ελλάδα έχουν αρνηθεί να τα προμηθευτούν λόγω παλαιότητας, ενώ η προμήθειά τους θα αυξήσει την πολυτυπία. Αλλά και το ΚΚΕ ζήτησε εξηγήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως για παράδειγμα για το ποιες ελληνικές μονάδες αφορά η αποστολή των συγκεκριμένων τεθωρακισμένων οχημάτων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει ακάθεκτη και απογειώνει την επικίνδυνη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτή τη φορά μέσω της αποστολής τεθωρακισμένων οχημάτων. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Άμυνας οφείλουν άμεσα να δώσουν εξηγήσεις τόσο για το περιεχόμενο αυτής της απόφασης, όπως και για παράδειγμα για το ποιες ελληνικές μονάδες αφορά η αποστολή των συγκεκριμένων τεθωρακισμένων οχημάτων, όσο και για τις λεπτομέρειες της Ελληνογερμανικής Συμφωνίας. Ενώ το Πασόκ Κινάλ σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για όλες τις πτυχές της εν λόγω συμφωνίας, την οποία ο κ. Μητσοτάκης αποσιώπησε κατά τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά για το πραγματικό περιεχόμενο της συνάντησης με τον κ. Σόλτς. Η απόφαση να στείλουμε στην Ουκρανία τα πεπαλαιωμένα τεθωρακισμένα εντάσσεται στη θέση της χώρας για ουσιαστική στήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Σημείωσε ότι η απόφαση είναι ευθυγραμμισμένη τόσο με την απόφαση του Κισαία, όσο και με αυτά που κάνουν όλα τα κράτη. Πρώτα απ' όλα, είναι ευθυγραμμισμένη η απόφαση αυτή με τις αρχές εξωτερικής μας πολιτικής και αυτό με το οποίο κάνουν όλοι στην Ευρώπη. Και δεύτερον, τι έχουμε εδώ? Στέλνουμε στην Ουκρανία οτιδήποτε δεν είναι απαραίτητο σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ναι, και οτιδήποτε στέλνουμε που θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί αλλά είναι πεπαλαιωμένο, αντικαθίσταται με πιο σύγχρονα όπλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτά τα άρματα, αυτά τα οχήματα, που στην ουσία είναι οχήματα, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, mm-hmm, η χώρα τα έχει παραλάβει το 1992, είναι παραγωγής δηλαδή 40-50 χρόνων, επί της ουσίας είναι αδρανοπλοκή.
ικανοποιημένα, ταιριάζουν στις ανάγκες της Ουκρανίας γιατί έχουν τέτοια ανταλλακτικά και μπορούν να τα αξιοποιήσουν και θα μας τα αντικαταστήσουν οι Γερμανοί με νέα σύγχρονα 3-4 γενιές μπροστά. Είναι όλα ενταγμένα στην απόφαση του Κισαία όπως θα έπρεπε να έχει γίνει για να γίνουν αυτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση διώχνουμε παλιά, εν πολλής μη χρησιμοποιούμενα, που εν πάση περιπτώσει ταιριάζουν στις δυνατότητες που έχει η Ουκρανία και παίρνουμε πολύ πιο καινούργια, πολύ πιο επιχειρησιακά, πολύ πιο σύγχρονα. Πότε θα ενισχύσουν. Κύριε Υπουργέ, και πόσα άρματα φορά γνωρίζουμε. Νομίζω ότι η τάξη μεγέθους δεν είναι μεγάλη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα προβεί σε ανακοινώσεις. Εντάξει, όλα αυτά θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα. Προσθέτω, θα έρθουν τα καινούργια, θα φύγουν τα παλιά. Το ζήτημα της επιθετικότητας και του αναθεωρητισμού της Τουρκίας έθεσε και στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέτοιες προκλήσεις, τέτοιοι λιονταρισμοί δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί ούτε από την Ελλάδα αλλά ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησα το ζήτημα αυτό εφόσον η Τουρκία επιμείνει σε αυτήν την παράλογη και αδιέξοδη στρατηγική. Να συζητηθεί ξανά στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και εκεί πια να υπάρχει και σαφή αναφορά στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με μια ρητή και ξεκάθαρη καταδίκη αυτής της νέας παντελώς περιττής και αχρίαστης τουρκικής προκλητικότητας. Το τελευταίο το οποίο χρειάζεται η ευαίσθητη περιοχή μας σε καιρούς που δοκιμάζεται η διεθνής ειρήνη και η διεθνής σταθερότητα είναι ακόμα μία εστία έντασης. Γι' αυτό και η χώρα μας απαντά πάντα στις προκλήσεις των γειτόνων με την ψυχραιμία της ισχύως αλλά και με την αυτοπεποίθηση του δικαίου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα θέλει να ζήσει εν ειρήνη και να λύσει τις διαφορές της με την Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι και η δική του προσέγγιση από τότε που εξελέγει πρωθυπουργός, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκει πάντα ανταπόκριση από την Άγκυρα. Ειδικά για τη συνάντησή του με τον Όλαφ Σόλτς, δήλωσε πως ξεκαθάρισε στο γερμανό καγκελάριο ότι δεν νοείται πολιτική ίσων αποστάσεων όταν η μία χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άλλη σε καθεστώς υπό ένταξη χώρας. Νομίζω όμως ότι ο καγκελάριος αντελήφθη πλήρως την έκταση του προβλήματος και βέβαια ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας στον οποίο αναφερθήκατε είναι το επίσημο δόγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και η τουρκική ηγεσία δεν έχει καμία δυσκολία να τον προβάλλει ως μια προβολή θαλάσσιας ισχύος η οποία όμως παραβιάζει κατάφορα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, η καλύτερη απόδειξη απέναντι και στους πιο δύσπιστους όταν λέμε ότι ουσιαστικά η Τουρκία είναι αυτή που μας απειλεί και προφανώς δεν απειλούμε εμείς την Τουρκία. Υπενθύμισε ότι το Μάρτιο του 2020 η Τουρκία επιχείρησε να εργαλειοποιήσει πρόσφυγες και μετανάστες και η Ελλάδα με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε το μήνυμα ότι τα σύνορα της Ευρώπης θα προστατευτούν. Δεν θα μπούμε σε λεκτική αντιπαράθεση με την Τουρκία, είπε, σημειώνοντας πως είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι η Τουρκία χάνει την ευκαιρία να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα. Η Ελλάδα αποκρούει και τα πιο παράλογα επιχειρήματα με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και απαντώντας πάντα στις αρχές μας, στις αξίες μας και στον απαρέκλειτο σεβασμό μας στο διεθνές δίκαιο. Αυτό κάναμε εξάλλου και με την επιστολή την οποία στείλαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου αποδομούμε με ψυχρό τρόπο, χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις, τα εντός εισαγωγικών επιχειρήματα της Τουρκίας. Αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Εμείς δεν πρόκειται να είμαστε ποτέ αυτοί οι οποίοι θα καταφύγουμε στην όξυνση, στις προσβολές, στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει σε εμένα, δεν ταιριάζει στη χώρα, δεν ταιριάζει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε την αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την πεποίθηση ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, απορρέει από τους ισχυρούς συμμάχους τους οποίους έχουμε και απορρέει βέβαια και από την ισχυρή και ολοένα και πιο ενισχυμένη αποτρεπτική μας δυνατότητα να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σίγουρα υπάρχει ένα τεταμένο κλίμα το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια, ειδικότερα κατά την περίοδο της κρίσης. Η Άγκυρα έχει ανεβάσει τις αξιώσεις, έχει ανεβάσει τους τόνους, όμως θα πρέπει να πούμε ότι αντίστοιχα επεισόδια έχουν συμβεί και στην ιστορική διαχρονία, ξεκινώντας από το 1976,
όταν είχαμε την πρώτη έμπρακτη διαφυσβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο κομμάτι που αφορά την υπηρετική υφαλοκρηπίδα και την ισιωτική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Είχαμε την κρίση του Μαρτίου του 1987, πάλι για το ίδιο ζήτημα, δηλαδή για το ζήτημα της οριοθέτησης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και βέβαια την κρίση του 1996 που έρχεται και μας επαναφέρει τώρα η Τουρκία στο προσκήνιο, θέτοντας ένα ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών και μιλώντας για γκρίζες ζώνες. Και ουσιαστικά αυτό ξεκινά από το τετελεσμένο που δημιουργείται τον Ιανουάριο του 1996, όταν είχαμε αποβίβαση στρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας στη Μικρή Ήμια. Και αυτό βέβαια μετά δημιουργεί ζητήματα γκρίζων ζωνών, που στην πράξη σημαίνει ότι η Τουρκία αμφισβητεί κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που δεν εγγράφεται ονομαστικά στη συνθήκη της Λοζάνης ή σε άλλες συνθήκες που έχουν οριοθετήσει τα συνοριακά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, βέβαια, από την άλλη πλευρά, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα συμβεί. Σίγουρα υπάρχει μια απόλωση, σίγουρα όμως υπάρχουν τρία επίπεδα που θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Είναι το διεθνές επίπεδο, που ουσιαστικά εδώ έχουμε την κρίση μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία, και εκεί εμπλέκεται και η Ελλάδα και η Τουρκία. Η Τουρκία γνωρίζουμε ότι είναι σημαντική και για τους Ρώσους και για τους Αμερικανούς. Εμείς από την άλλη πλευρά συμμετέχουμε εμέσως πλησαφώς στο κομμάτι που αφορά την ενίσχυση σε στρατιωτικό υλικό της Ουκρανίας για να μπορεί να αντισταθεί στην εισβολή της Ρωσίας. Σε επίπεδο βέβαια περιφερειακό εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ το ερώτημα είναι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών. Να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός περιφερειακής συνεργασίας, αφορά το κομμάτι της νομισματικής ολοκλήρωσης, δεν υπάρχει πολιτική ολοκλήρωση, δεν υπάρχει ακόμα ένα, θα λέγαμε, σύστημα αμυντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κοινή άμυνα και ασφάλεια. Άρα λοιπόν πάμε σε διμερές επίπεδο και καταλήγουμε στο πώς η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις τουρκικές αξιώσεις ισχύως, που στην πράξη εδώ έρχεται το ζήτημα της αποτροπής. Εάν δηλαδή η Ελλάδα πείθει την Άγκυρα ότι δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να κάνει υπερπτήσεις στο Αιγαίο, υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, να παραβιάζει την Αιγαλίτιδα ζώνη, την ΑΟΣ, την ελληνική, την υφαλοκρηπίδα. Όλα αυτά όμως δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σήμερα. Η αποτροπή χτίζεται διαχρονικά και εμείς λοιπόν δεν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε αξιόπιστοι στο κομμάτι της αποτροπής. Δηλαδή δεν έχουμε πείσει την Άγκυρα ότι όντως αυτό που λέμε το εννοούμε, ότι όντως θα προασπίσουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο την εδαφική μας κυριαρχία. Μάλιστα. Και αφήνουμε το ζήτημα στο διπλωματικό επίπεδο. Έχουμε ένα γείτονα που το ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι. Και ιδιαίτερα τώρα έχει και εκλογές το επόμενο έτος ο κύριος Ερντογάν, και είναι λογικό να δημιουργεί και εθνικιστικές κορώνες για να συσπηρώσει τους ψηφοφόρους κτλ. Είναι γνωστά αυτά. Πολλές φορές γίνεται και σε άλλα κράτη, ίσως και στην Ελλάδα. Ακούστε τώρα κάτι. Έχουμε αυτό το γείτονα. Έχουμε τους Αμερικάνους που επεκτείνουμε επαόριστον τις βάσεις στη χώρα μας. Πάμε στο Κογκρέσο, ομιλεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός όπως ομίλησε. Δείχνουμε ότι είμαστε πλέον, όπως λέει και η αντιπολίτευση, σε πολλά ζητήματα δεδομένοι. Έχουμε τους Ευρωπαίους που είμαστε απόλυτα πειθαρχημένοι. Στέλνουμε εξοπλισμό στην Ουκρανία που μας ζητάνε, με προβλήματα στη χώρα μέσα, και υπάρχουν διαφορετικές φωνές και απόψεις. Αν έπρεπε να στείλουμε, να μην στείλουμε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν είχαμε ενημερωθεί. Το ΚΙΣΕ δεν είχε συνεδριάσει. Είναι μια συζήτηση μεγάλη λοιπόν. Γιατί αυτοί οι χειρισμοί? Δηλαδή, ενώ είμαστε καλοί και στους Αμερικάνους και στην Ευρώπη, στέλνουμε και εξοπλισμό στην Ουκρανία. Έχουμε ένα γείτονα που μας προκαλεί και την κρίσιμη στιγμή λέει: Αμερικάνοι, βρείτε τα μεταξύ σας. Το ίδιο λένε και οι Ευρωπαίοι, και χθες ο κύριος Σόλτς, ο οποίος λέει: Θα στείλετε τώρα, και από αυτόν μαθαίνουμε ότι θα στείλουμε και τεθωρακισμένα στην Ουκρανία. Πού είναι το λάθος? Κάνουμε κάτι λάθος εμείς? Υπάρχουν πολλές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Βέβαια, η μοναδική απάντηση που πρέπει να πούμε είναι η εξής, ότι δεν υπάρχουν φίλοι εχθροί και φίλοι στη διεθνή σχέση, υπάρχουν συμφέροντα. Τι κερδίζουμε εμείς όμως όταν είμαστε με αυτά τα συμφέροντα? Τι κερδίζουμε εμείς? Εμείς τι κερδίζουμε? Το πρόβλημα με την ελληνική εξωτερική πολιτική διαχρονικά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι ότι δεν διαπραγματεύεται. Δηλαδή, δεν ακολουθούμε την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. Από το 50 και ύστερα, όταν δώσαμε την άδεια στις ΗΠΑ να δημιουργούν βάσεις οπουδήποτε θέλουν στο ελληνικό έδαφος, χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο πελατειακών σχέσεων, που σημαίνει στην πράξη ότι εσύ από τη στιγμή που παραχωρείς ένα κομμάτι του εδάφους σου, οτιδήποτε, είτε στρατιωτικό, είτε οικονομικό, είτε διπλωματικό αντάλλαγμα, θα πρέπει να λάβεις κάτι αντίστοιχο, να υπάρχει μια εξισορρόπηση.
Να πάμε τώρα σε μια τοπική είδηση. Τετραήμερες εκδηλώσεις για το περιβάλλον διοργανώνει ο Δήμος Κοζάνης. Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας στην διάρκεια συνέντευξης τύπου αφορμή η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που είναι η Κυριακή 5 Ιουνίου. Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει στην φετινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με σειρά δράσεων. Η κορύφωσή τους θα είναι η Κυριακή 5 Ιουνίου με εκδηλώσεις από το πρωί στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης. Οι εκδηλώσεις γίνουν την 5η 2 Ιουνίου με επίκεντρο παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Το Σάββατο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία Κοζάνης αλλά και στο Δημοτικό Κήπο. Σκόπος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, κυρίως των παιδιών, για την οικολογία και την ανάγκη υιοθέτησης ενός τρόπου ζωής, ο οποίος δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Αυτή την περίοδο εξελίσσονται τρεις εκδηλώσεις, τρεις δράσεις, οι οποίες και οι τρεις στην ουσία στοχεύουν στην ίδια κατεύθυνση. Στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, στα ζητήματα της κλιματικής ουδετερότητας και βεβαίως η πιο παλιά από αυτές και η καθιερωμένη η γιορτή της 5ης Ιουνίου σαν Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Όπως αναφέρθηκε και ο Αντιδήμαρχος, 28 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτήν η 24 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτήν η εκδήλωση και νομίζω το ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη, κάθε χρόνο γίνεται με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών κυρίως και ενηλίκων. Δεύτερο, είχαμε την εβδομάδα κλιματικής ουδετερότητας η οποία εξελίσσεται αυτές τις μέρες, τα είπαμε προχθές για αυτό το θέμα και βεβαίως έχουμε μεθαύριο και τη δράση με το ποδήλατο που επίσης έχει την ίδια ακριβώς στόχευση. Είχα την ευκαιρία να το τονίσω και προχθές το ότι ο τόπος που θα ζήσουν τα παιδιά μας θα είναι πολύ διαφορετικός από τον τόπο που ζήσαμε εμείς. Ο τρόπος που θα ζήσουν τα παιδιά μας θα είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που ζήσαμε μαζί. Επομένως, η συμμετοχή τους, η ευαισθητοποίησή τους, οι πληροφορίες που θα πάρουν γύρω από τα ζητήματα της ανακύκλωσης, της χρήσης του ποδηλάτου, της χρήσης των ηλεκτρικών μέσων μετακίνησης και ούτω καθεξής, είναι φανερό το ότι συμβάλλει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε, όλοι μας να ενημερωθούμε και όλοι μας μαζί να βοηθήσουμε τον τόπο να πάει σε αυτήν την πορεία. Ευχαριστώ τους χορηγούς για τις προσφορές τους και καλώ όλους, μικρούς και μεγάλους πολίτες του Δήμου, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, γιατί εκτός όλων των άλλων υπάρχουν και αξιόλογα δώρα. Η δράση που θα γίνει το τριήμερο Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, που θα είναι το τελείωμα των δράσεων, θα γίνει υπό την αιγίδα του Δήμου και της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος. Στο δελτίο τύπου που θα παραλάβετε θα υπάρχουν λεπτομέρειες του προγράμματος. Εγώ για να μην σας κουράσω, επιγραμματικά θα πούμε 3-4 πραγματάκια. Θα εστιαστώ στην Κυριακή που θα είναι ο κύριος όγκος των εκδηλώσεων. Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και ο Δήμος Κοζάνης ξεκίνησε αυτήν τη δράση της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος από το 1998. Συμπληρώνουμε 24 χρόνια, αφαιρούμε τα 2 χρόνια του COVID. Του τεστ στην 22 χρόνια κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Φέτο την εμπλουτίζουμε λίγο περισσότερο βάζοντας και τους χορηγούς στο παιχνίδι. Και μια που αναφέρουμε τους χορηγούς, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Kiefer για την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος, καθώς και την εταιρεία BP, που θα εφοδιάσει το Δήμο Κοζάνης στο άμεσο μέλλον με έναν ηλιακό φορτιστή ποδηλάτων, παύλα μοτοποδηλάτων, που θα τοποθετηθεί σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αστυνομία σε κεντρικό σημείο της πόλης. Το σύν αυτής της εκδήλωσης είναι ότι θα κληρωθούν από το Δήμο Κοζάνης 8 ποδήλατα και ένα ηλεκτρικό πατίνι. Οι δράσεις είναι πολυπίκυλες. Θα ξεκινήσουν τις 10.30, θα τελειώσουν τις 2 η ώρα. Ήδη ξεκίνησε σήμερα η υπηρεσία να μοιράζει 6.000 προσκλήσεις στα δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία κτλ. Χέρι-χέρι. Θα ήθελα
και καλούμε βέβαια και τα παιδιά και τους γονείς να συμμετάσχουν σε αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και ευελπιστούμε ότι θα φύγουν τα παιδιά, γιατί απευθυνόμαστε στα παιδιά κυρίως, ενθουσιασμένα. Και τελειώνοντας την Κυριακή το βράδυ, στην κεντρική πλατεία θα τελειώσει η εκδήλωση με τη συμμετοχή των τριών γυμναστηρίων, που προφανώς θα υπάρχουν τα παιδάκια στον ειδικό ελαστικό τάπητα που μας έχει προμηθεύσει η εταιρεία Κίφερ, για να κάνουν κάποιες χορευτικές εκδηλώσεις. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και μετά τον Δήμο Κοζάνης και το ρεπορτάζ που παρακολουθήσουμε, θα μείνουμε στα θέματα περιβάλλοντος και θα πάμε να συνδεθούμε με την αντιδήμαρχο αυτή τη φορά του Δήμου Εορδαίας, την κυρία Μαρία Αντωνιάδου, την οποία ήδη βλέπουμε με έντονα χρώματα η αμφίεση στα χρώματα του περιβάλλοντος, γιατί μιλάμε πια για το περιβάλλον, κυρία Αντωνιάδου, καλησπέρα, και θέλουμε να μας πείτε για τις δράσεις του Δήμου της Εορδαίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που είναι η Κυριακή 5 Ιουνίου. Καλησπέρα και από μένα στους τηλεθεατές της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Όπως αναφέρατε, κυρία Μαυρίδη, την Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Είναι το κύριο όχημα των Ηνωμένων Εθνών αυτή η μέρα για την ενίσχυση και την ευαισθητοποίηση της δράσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Και για πρώτη φορά εορτάστηκε το 1974 για την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα που έχουν σημασία με το περιβάλλον, για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη βιώσιμη κατανάλωση. Ο Δήμος Εορδαίας, με αφορμή αυτή τη μέρα, σε συνεργασία με τις δομές του, τα ΚΔΑΠ, τις σχολές χορού, τη ζωγραφική, καθώς επίσης και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και πολλούς φορείς της πόλης που στηρίζουν την προσπάθειά μας, όπως και άλλες φορές και άλλα χρόνια, πραγματοποιούν την εβδομάδα περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης, η οποία ξεκίνησε από τη Δευτέρα, στις 30 Μαΐου, και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, στις 6 Ιουνίου. Ξεκίνησε λοιπόν τη Δευτέρα με δράση στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και με τίτλο «Κύκλους κάνει ζωή, ανακύκλωσε και εσύ». Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη ποδηλατοβόλτα στην πόλη μας, η οποία ξεκίνησε από το Πέτρινο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του σχολείου αυτού, η οποία κατέληξε στο πάρκο του Εκτάκτων Αναγκών, όπου πραγματοποιήθηκε πικνίκ για τα παιδιά, με ποικίλες δράσεις περιεχομένου σχετικά με το περιβάλλον, με ζωγραφική. Τα παιδιά ζωγράφησαν τα μπλουζάκια και τα κρεμάσαν την πουγάβα της ευτυχίας, με συνθήματα για το περιβάλλον και για την βιώσιμη κινητικότητα. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουν διάφορα θέματα τα οποία αφορά το περιβάλλον, να μάθουν και να γνωρίσουν το αποτύπωμα το περιβαλλοντολογικό. Κυρία Αντωνιάδου, στοχεύουμε στους νέους, στα παιδιά, γιατί είναι και αυριανοί πολίτες. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία στη συμπεριφορά μας απέναντι στη φύση και το περιβάλλον. Εννοείται. Γι' αυτό αυτές οι δράσεις αποσκοπούν από μικρά παιδιά και από μικρές ηλικίες να μάθουν το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα για να το διαμορφώσουν και στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους. Mm-hmm. Να πω ότι αύριο 5η 2 Ιουνίου στο πάρκο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, πάλι στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις πάλι περιβαλλοντολογικού περιεχομένου. Θα έχουμε μαζί μας και τη ρομποτική, η οποία το διάστημα αυτό βραβεύτηκε και έχει σχέση με το νερό και το περιβάλλον. Συμμετέχουν νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και ΚΔΑΠ. Θα έχουν την ευκαιρία να δούνε το περίπτερο της ΔΕΗ. Το τομέας περιβάλλοντος της ΔΕΗ θα μοιράσει ενημερωτικό έντυπο υλικό, καθώς επίσης θα δοθούν και λουλούδια για να φυτευτούν από μικρούς και μεγάλους. Και οι εκδηλώσεις αυτές συνεχίζονται την Παρασκευή από ΚΔΑΠ της πόλης σε διάφορα πάρκα της περιοχής μας, όπως το πάρκο της Αγίας Σκέπης και στο πάρκο της βιβλιοθήκης πάλι. Το Σάββατο, στη συνεργασία με την κοινότητα της Τολεμαΐδας, διαμορφώνουμε και φυτεύουμε λουλούδια σε διάφορα σημεία της πόλης μας. Την Κυριακή το απόγευμα στις 7.30 ώρα στο πάρκο της βιβλιοθήκης θα γίνει βράβευση για το καλύτερο μπαλκόνι, τον κήπο και την επιχείρηση. Και οι δράσεις αυτές θα τελειώσουν την Δευτέρα από ένα ΚΔΑΠ της πόλης μας, το οποίο θα κάνει ενημέρωση στο εμπορικό κέντρο της πόλης και στους πολίτες της περιοχής.
Άρα φυτεύουμε, προστατεύουμε και έχουμε άλλου τύπου συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε ως μονάδες αλλά και ως συνολικά. Όλοι μας χρειαζόμαστε, κύριε Μαυρίδη, ένα υγιές περιβάλλον για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις και να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι, δίνοντας το απαραίτητο σεβασμό για το φυσικό μας περιβάλλον και την ανάγκη της σταθερότητας και την προστασία του. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρατε κι εσείς, και εγώ το λέω πάλι, από μικρή ηλικία πρέπει να εντρυφίζουμε τα παιδιά για το μέλλον του πλανήτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντωνιάδου, κύριε Αντιδήμαρχε, και καλή επιτυχία στις δράσεις του Δήμου για το καλό όλων. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ακόμη μια φορά ο Δήμος Ορδέας ευχαριστεί όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν και συμβάλλουν στην προσπάθειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε σαν τηλεόραση του ΦΛΑΣ να πούμε τις δράσεις του Δήμου μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Αυλαία για την εξεταστική, για τις εξετάσεις των μαθητών από αύριο. Μπαίνουν τα τεχνικά λύκεια και την επόμενη μέρα στις πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν τα γενικά λύκεια όλης της χώρας. Βεβαίως, οι ενδοσχολικές εξετάσεις ήδη έχουν ξεκινήσει σε γυμνάσια και λύκεια και το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, η επαγγελματική σταδιοδρομία και μια τύχη και μια πορεία στην ζωή. Όλοι επιδιώκουν την επιτυχία και την καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Βεβαίως, οι ειδικοί, ψυχολόγοι και άλλοι λένε ότι οι εξετάσεις και οι πανελλαδικές δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν είναι το τέλος ή η αρχή της επιτυχίας, παρά μία δοκιμασία. Και αν κανείς επιλέξει κάτι διαφορετικό, μπορεί και να του βγει, μπορεί και να έχει επιτυχία στη ζωή. Το κάτι διαφορετικό θα φωτίσουμε σήμερα, που μάλιστα περιλαμβάνεται και στο μηχανογραφικό, που καλούνται να συμπληρώσουν οι μαθητές. Ένας άλλος δρόμος διαφορετικός από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μιλούμε για τα δημόσια ΙΕΚ και για τις ειδικότητες που αυτά παρέχουν στους μαθητές και τους αποφύτους τους. Θα πάμε να συνδεθούμε ηλεκτρονικά με την Διευθύντρια του Δημόσιου ΙΕΚ της Πτολεμαΐδας, του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Πτολεμαΐδας, την κυρία Σοφία Μπέση, την οποία έχουμε στη σύνδεσή μας. Και θέλω, κυρία Μπέση, αφού σας καλησπερίσω, να μας δώσετε αυτήν την προοπτική, τον άλλον δρόμο που μπορεί να είναι μέσα από τα δημόσια ΙΕΚ. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Όντως, τα ΙΕΚ προσφέρουν ένα διαφορετικό δρόμο σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα επαγγελματικές δεξιότητες και κατάρτιση, και να ενταχθούν σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μια που η διάρκεια φοίτησης είναι 2,5 έτη μαζί με την πρακτική άσκηση. Επομένως, το ΙΕΚ είναι μια λύση άμεση για αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν αποκατάσταση επαγγελματική σύντομη. Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Διαβίου Μάθησης και Νεολαίας στις 30 Μαΐου του 2022, καθορίστηκαν οι νέες ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά ΙΕΚ και για το Δημόσιο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας, για τους απόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το έτος 2022-2023, οι οποίοι θα υποβάλουν ταυτόχρονα παράλληλο μηχανογραφικό σε 7 ειδικότητες για το Δημόσιο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας, οι οποίες είναι οι εξής. Βοηθός νοσηλευτικής χειρουργείου, καθορίστηκαν 20 θέσεις εισακτέων. Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας καλοπισμού νυχιών και ονιχοπλαστικής, 20 θέσεις εισακτέων. Βοηθός φαρμακείου, 20 θέσεις εισακτέων. Στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών, 20 θέσεις. Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, 20 θέσεις, η οποία είναι και καινούργια ειδικότητα, για πρώτη φορά την έχουμε στο Δημόσιο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας, πάλι 20 θέσεις εισακτέων. Και στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, 20 θέσεις εισακτέων. Οι υποψήφοι δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος των επιλογών ανά ΙΕΚ, ούτε και ειδικοτήτων, και μπορούν να επιλέξουν μαζί με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.
Τώρα, τρόπος... να ρωτήσω, αυτές οι ειδικότητες που μου φαίνονται και λίγο ελκυστικές και μάλιστα έχουν και ζήτηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γίνονται σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς ανάλογα με το τι ενδεχομένως θέλει η αγορά, η κοινωνία? Ναι, ναι. Πάντα γίνεται αυτή η διαδικασία και μάλιστα με τα περιφερειακά συμβούλια επιλογής των ειδικοτήτων, τα οποία λειτουργούν τα λεγόμενα ΣΠΑΕ, που έχουν στοχεύουν στην διασύνδεση με την αγορά εργασίας, τόσο την τοπική όσο και την ευρύτερη ελληνική αγορά εργασίας. Και τελικά από το Κεντρικό Συμβούλιο και από την Γενική Γραμματεία Διαβιομάθησης επιλέγονται οι ειδικότητες ανάλογα με την ζήτηση και την διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Είπατε ότι συμπληρώνονται στο μηχανογραφικό, άρα δεν χρειάζεται να προσέλθει κανείς στο ΙΕΚ για να κάνει εγγραφή ή να κάνει αίτηση. Αυτό γίνεται ηλεκτρονικά. Θα γίνει ηλεκτρονικά, αλλά όπως γίνεται και σε όλες τις άλλες μονάδες, πανεπιστημιακές μονάδες, έτσι και στα ΙΕΚ, αφού υπάρχει στο παράλληλο μηχανογραφικό, θα προσέλθουν οι υποψήφοι, οι ΣΑΚΤΕΙ, να εγγραφούν τον Σεπτέμβρη. Ναι, αυτό θα γίνει όταν θα γίνει η επιλογή τους και η εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει το τμήμα είναι η προσέλευση τουλάχιστον 20, αν καταλαβαίνω, ή και λιγότερη μπορεί να γίνει τμήμα? Όχι, όχι. Συνήθως έχουμε την εμπειρία από πέρυσι που λειτουργήσε πιλωτικά η διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού. Όσες ειδικότητες είχαν μπει στο παράλληλο μηχανογραφικό, λειτουργήσαν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένα παιδί επιλέγει να περάσει κάπου με το μηχανογραφικό, δεν είναι δυνατόν μετά, εφόσον πέρασε, να πεις ότι όχι, δεν θα λειτουργήσει αυτή η ειδικότητα. Επομένως, η εμπειρία μας λέει από πέρυσι ότι οι ειδικότητες που είχαν καθοριστεί στο παράλληλο μηχανογραφικό λειτουργήσαν όλες, τουλάχιστον για όλη την Ελλάδα πέρυσι. Και πιστεύουμε ότι και φέτος το ίδιο θα γίνει. Βέβαια. Κατανοητό. Εκτός από την θεωρητική κατάρτιση της σπουδές, υπάρχει και πρακτική άσκηση, πηγαίνουν σε επαγγελματικούς χώρους, εκπαιδεύονται. Ναι. Μα ούτως ή άλλως αυτές οι ειδικότητες, όπως ξέρετε, τα ΙΕΚ συνεργάζονται με τα εργαστηριακά κέντρα για να κάνουν την εργαστηριακή τους κατάρτιση σπουδαστές. Αλλά τα περισσότερα μαθήματα, όπως και η πρακτική, γίνονται σε κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους επιχειρήσεων, οι οποίοι μας φιλοξενούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι εκεί τα παιδιά, η πρακτική άσκηση είναι ο προάγγελος της εργασίας. Εκεί θα αποκτήσουν τα πραγματικά εφόδια για να ενταχθούν έτοιμοι στην αγορά εργασίας. Επομένως, η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 960 ωρών και εφόσον τα παιδιά συμπληρώσουν αυτές τις ώρες, μπορούν μετά να αποκτήσουν τη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και εκ των υστέρων να συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης και να αποκτήσουν το δίπλωμα της ειδικότητάς τους. Τώρα, στη μετακίνηση υπάρχει διευκόλυνση, βγάζουν πάσο, υπάρχει αναβολή στράτευσης, όλα αυτά? Ναι. Ισχύουν όλα αυτά. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά. Όσον αφορά το πάσο, με την εγγραφή τους εδώ, στη συνέχεια μπορούν να φέρουν φωτογραφίες και να τους εκδώσουμε πάσο. Έχει εκδοθεί απόφαση, ούτως ώστε οι αστικές συγκοινωνίες και οι υπεραστικές να δίνουν πάσο στα παιδιά για να έχουν μείωση στο εισιτήριο. Και επίσης, όσον αφορά την μετακίνησή τους, μπορούν να συμμετέχουν, ας πούμε, να μπορούν να βγάλουν το πάσο και να μπορούν να μετακινούνται όπου θέλουν. Εξάλλου, τα εργαστήριά μας δεν είναι μακριά, φροντίζουμε να είναι γύρω-γύρω. Εκτός από ένα τμήμα, ας πούμε, που γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Κοζάνης, εκεί αναγκαστικά μετακινούνται με τη συγκοινωνία. Κάποια τμήματα, ας πούμε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που λειτουργούν από πέρυσι, μετακινούνται στο Πανεπιστήμιο για τα εργαστηριακά μαθήματα, διότι το εργαστηριακό κέντρο εδώ δεν έχει τις υποδομές. Παρόλο που μας είχαν υποσχεθεί ότι επειδή φιλοξενείται εκεί και το ΙΕΚ, θα υπάρχει εξυγχρονισμός στο εργαστήριο για να μπορούμε να κάνουν τα παιδιά το κατάλληλα το μάθημά τους, δεν έγινε, οπότε
αναπτύξαμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και γίνονται εκεί κάποια μαθήματα, τα εργαστηριακά. Όσον αφορά για την αναβολή στράτευσης, βεβαίως και ισχύει όπως ισχύει όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, εγώ να σας ευχαριστήσω. Ναι, παρακαλώ. Έχω να προσθέσω ότι εκτός από τις 7 ειδικότητες που καθορίστηκαν για να λειτουργήσουμε το παράλληλο μηχανογραφικό, εμείς προτείναμε και άλλες 3 ειδικότητες, που είναι η τεχνικός κομμωτικής τέχνης, τεχνικός αρτοποιός ζαχαροπλαστικής και στέλεχος εμπορίας διαφήμισης και προώθησης προϊόντων. Για αυτές θα περιμένουμε, αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και δούμε πώς είναι οι εισακταίοι με το παράλληλο μηχανογραφικό. Φαντάζομαι όπως και πέρυσι, με το σύστημα επιλογής θα συμπληρωθούν αυτά τα τμήματα και πιστεύω ότι θα δοθεί έγκριση και για τα 3 επόμενα που είπαμε, ούτως ώστε να λειτουργήσουν και αυτά. Η οριστική έγκριση των τμήματων που θα λειτουργήσουν θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα πάλι τον Σεπτέμβριο, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο κανονικά την κατάρτιση, εφόσον συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός των εισακταίων. Δεν μιλάω για τις πανελλαδικές, για το παράλληλο μηχανογραφικό, μιλάω για το σύστημα επιλογής που δεν ξέρουμε, αλλά πιστεύουμε ότι θα γίνει όπως και πέρυσι. Και απλά να πω ότι για τις ειδικότητες στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, που είναι καινούργια ειδικότητα, οι θέσεις εργασίας καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης, δηλαδή οι απόφοιτοι θα μπορέσουν να απασχοληθούν σε ξενοδοχεία, σε κέντρα διακοπών, εστιατόρια, μπαρ και επιχειρήσεις. Και επίσης η ειδικότητα εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών, που είναι και στο παράλληλο μηχανογραφικό, θα μπορέσουν να απασχοληθούν σε σχολές οδηγών, αφού αποκτήσουν το δίπλωμα για την άδεια άσκηση επαγγέλματος. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, οι παλιές σχολές οδηγών δεν ήταν όπως ακριβώς γίνεται τώρα, δηλαδή με καταρτισμένο προσωπικό μέσα από τα ΙΕΚ. Ήταν και λίγο εμπειρική. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπέση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλοκαίρι πια και στην ορεινή Σαμαρίνα των Γρεβενών επέστρεψαν τα κοπάδια για την θερινή περίοδο. Με τα φορτηγά και όχι οδικός από τα βουνά, όπως παλαιότερα έφτιαχναν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Βρισκόμαστε σε ένα από τα υψηλότερα χωριά των Βαλκανίων, την Σαμαρίνα, η οποία συνεχίζει ακόμα και σήμερα την παραδοσιακή κτηνοτροφία. Πριν λίγα χρόνια ξεπερνούσε τα 80.000 εγωπρόβατα. Σήμερα έχει γύρω στις 40.000. Η μετακίνηση των κοπαδιών έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Μία παράδοση αιώνων. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Σαμαρίνας, κύριος Λιγούρας Γιάννης. Καλός μήνας, καλό καλοκαίρι σε όλους, καλό καλοκαίρι σε όλους τους Έλληνες, καλό καλοκαίρι στους συνάδελφους κτηνοτρόφους για άλλη μια χρονιά. Ξανά το δικό μας ταξίδι προς τους βοσκοτόπους τους καλοκαιρινούς. Ένα ταξίδι που γίνεται δύσκολο λόγω του οικονομικού προβλήματος που έχουμε και το ενεργειακό και τα κάψιμα όλα ανεβήκανε, οπότε γίνεται και σε εμάς πάρα πολύ δύσκολο τα κόμιστα να ανεβήκανε. Είχαμε μια συνάντηση πριν από λίγες μέρες με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και όλο το επιτελείο του. Πιστεύω κάτι να γίνει και να σκύψουν λιγάκι στα προβλήματά μας της κτηνοτροφίας και ειδικότερα στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, πρόεδρε, έτσι. Μεγάλες δυσκολίες, εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που μάθαμε, αυτό που μας αρέσει, να ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ. Στα Βοσκοτόπια, προσωπικά εμείς εδώ, στα Βοσκοτόπια της Σαμαρίνας, στον ομού Γρεβενών. Οπότε και βοηθάμε τη φύση, το περιβάλλον και να βουσκήσουν και τα ζώα μας σε αυτά τα ωραία βότανα εδώ, να βγάλουμε τα όμορφα τη γαλλοκτονικά προϊόντα και τα κρέατα που παράγουμε. Μάλιστα. Εδώ να πούμε, πρόεδρε, ότι η Σαμαρίνα εκτός από την τροφή αποτελεί και τουριστικό θέρετρο, έτσι. Ναι, είναι σημείο αναφοράς στη Σαμαρίνα και για το χειμώνα και για το καλοκαίρι. Η Σαμαρίνα εκτός από την τροφή αποτελεί και τουριστικό θέρετρο, καθώς πολλοί Σαμαρινέοι επισκέπτεται το χωριό σας και επισκέπτες φυσικά, το οποίο φημίζεται για τα τυροκομικά προϊόντα, καθώς οι μεγαλύτεροι τυροκόμοι στη χώρα μας κατάγονται από τη Σαμαρίνα, έτσι. Έτσι είναι, κατάγονται από τη Σαμαρίνα οι μεγαλύτεροι τυροκόμοι, αλλά τουριστικά είναι καλά, πάμε καλά, δηλαδή ειδικά τώρα μετά την οικονομική κρίση και μετά τη μεταναστευτική κρίση, να τα λέμε τα όνομά τους που περάσαν από το χωριό μας, ξαναβρίσκουμε τα βήματά μας.
Πάρα πολλοί επισκέπτες πέρα από Σαμαρινέοι επισκέπτονται από την Ελλάδα και από και γενικά και από το εσωτερικό το χωριό μας. Μάλιστα. Επίσης να πούμε ότι διαθέτει ξενοδοχεία για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν έτσι, ένα από τα ψηλότερα χωριά, έτσι. Έχουμε και δωμάτια, έχουμε πολύ καλά ταμπέρνες, να έρχονται για φαγητό, για περιπάτους. Και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα όπως είπαμε και τη δροσιά το καλοκαιριού, έτσι. Το καλοκαίρι το είμαστε πολύ καλά. Από κάψοντα τη Λάρισα σήμερα βρισκόμαστε, βλέπετε που και εσείς. Έτσι. Τη Λάρισα πόσους βαθμούς είχε? Είχε γύρω στους 37-38 σήμερα και εδώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε μείον 10-11 βαθμούς. 20 βαθμούς, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, πρόεδρε, εκτός αν θες... Καλό καλοκαίρι που είναι βέβαια στους όλους. Το βραβείο για την προσέγγιση αλλά και την στατιστική καταγραφή των περιστατικών την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού τα δύο τελευταία χρόνια απέσπασε από το Ίδρυμα Μπότσι ο συνάδελφος Μάκης Νασιάδης της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Ο Μάκης Νασιάδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Η βράβευση ενός συναδέλφου από τη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα από τη Δυτική Μακεδονία. Κώστα. Ναι, από το Ίδρυμα Μπότσι. 37 δημοσιογράφοι πανελλαδικά βραβεύτηκαν. Αυτό είναι μια ετήσια εκδήλωση. Έγινε στο Ζάπιο, παρουσία της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο δικός μας Μάκης Νασιάδης, ο δυτικομακεδόνας δημοσιογράφος της Δημόσιας Τηλεόρασης, της ΕΡΤ, βραβεύτηκε για την παρακολούθηση, αν θέλετε, και ταυτόχρονα την ενημέρωση προς το κοινό των στατιστικών στοιχείων της πορείας της πανδημίας, ιδιαίτερα τις δύσκολες μέρες. Πολλοί, και όχι μόνο δημοσιογράφοι, αλλά και κυρίως πολίτες, προσέτρεχαν στα στοιχεία του για να δουν στατιστικά την πορεία της πανδημίας. Ευτυχώς, σήμερα ο Μάκης Νασιάδης δεν χρειάζεται, γιατί η πανδημία πάει πολύ καλά και τα νούμερα έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Είναι μονοψήφια σχεδόν στους περισσότερους νομούς της χώρας και ελπίζω να μην τον ξαναχρειαστούμε από το φθινόπωρο. Ήταν μια δουλειά που έπρεπε να την έχεις σε καθημερινή βάση για να ενημερώνονται. Γιατί ήδη αυτό το βλέπαμε ότι δεν ήταν η ενημέρωση μόνο για τους πολίτες, γιατί εκεί απευθυνόμαστε. Τελικά λίγο πολύ έγινε και ένα εργαλείο και για την πολιτεία. Τα στοιχεία αυτά πήγαιναν ακόμη και στους διοικητές των νοσοκομείων, έτσι ώστε να βλέπουν τι τους έρχεται από πίσω. Γιατί καταλαβαίνετε ότι στο νοσοκομείο έφταναν τα κρούσματα λίγο αργότερα. Δηλαδή, λίγο πολύ ήταν ένα έτσι, εργαλείο. Τώρα, για τη βράβευση ήταν η συγκεκριμένη, επαναλαμβάνω, και πάλι αυτή η τιμητική διάκριση. Και πραγματικά, όταν τιμάσαι από το Ίδρυμα Πότση, είναι ιδιαίτερη έτσι, χαρά και για μένα, για την ΕΡΤ Κοζάνης, για το ΕΡΤ News, γιατί όσοι το πλήσουν εκεί παρουσιάζουν στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Και φυσικά και για όσους με βοήθησαν να κάνω αυτή την συγκεκριμένη δουλειά. Η επιδημία είναι στατιστική. Και νομίζω ότι η δουλειά σου, Μάκη, ήταν πάρα πολύ ουσιαστική και σημαντική. Διότι στα στατιστικά στοιχεία βασίζονται οι φορείς και παίρνουν αποφάσεις, ιδιαίτερα οι υγειονομικοί φορείς. Και έκανες δουλειά την οποία θα έπρεπε να την έχει κάνει ο ΕΟΔΗ. Λοιπόν. Και δεν ξέρω τι άγχος τους είχες προκαλέσει, γιατί δίνανε κάποια στοιχεία αυτή γενικά, ας πούμε, αλλά δεν δίνανε ειδικά στοιχεία. Και είχαν ένα άγχος. Τι βγάζεις εδώ? Τώρα, εδώ πραγματικά, να ξεκαθαρίσω καταρχάς, στατιστικολόγος δεν είμαι. Δεν είμαι. Κάνεις ρεπορτάζ όμως. Κάνεις ρεπορτάζ. Ναι. Άρα, όλη αυτή. Ούτε λοιμοξιολόγος, όλη αυτή η διαδικασία έγινε καθαρά με δημοσιογραφική ματιά. Επειδή μας αρέσουν πολλές φορές μέσα να βλέπουμε τους αριθμούς, εγώ όταν βλέπω αριθμούς, έτσι πραγματικά τρελαίνομαι. Αυτό το άλλο το έκανα και με τις εκλογές και με όλα αυτά. Και μου αρέσουν το πάντε πάνω, πέντε κάτω, πώς κινείται, όλα αυτά, εβδομαδιαία, μηνιαία. Αυτά τα είχα ετοιμάσει από το καλοκαίρι του 2020 και μέσα στο Σεπτέμβριο του 2020, την ίδια περίοδο εκεί με Οκτώβριο που είχαμε την έκρηξη τότε σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, τότε που μπήκαμε και στο lockdown, τότε σχεδόν είχα έτοιμα τα στοιχεία και τα είχα με κατά μήνα, εβδομάδες, τα είχα μπει σε πρώτη. Είχες έτοιμη τη φόρμα και συνεχώς ενημέρωσε. Και λίγο πολύ μετά ξεκίνησε, λίγο πολύ ξεκίνησε. Μετά μπήκαν οι δείκτες, με κάποιους ειδικούς μπήκαν οι δείκτες, λέγω αυτός ο 7ήμερος, ο 14ήμερος δείκτης δηλαδή. Αυτός που καθόριζε κάποια στιγμή το πότε μπαίνει μια περιοχή στο lockdown ή όχι. Τότε πραγματικά ήταν η αγωνία μου για να έρθω με τα στοιχεία να συμβαδίσουμε. Τότε ο ΕΟΔΗ έδινε μόνο χάρτες. Έδινε ξερά πέντε στοιχεία
Δεν έδινε κάτι ιδιαίτερο, κάτι παραπάνω. Προσπάθησα και μέσω ΕΟΔΗ να βρω μια άκρη, δεν μπόρεσα να τη βρω και μετά άρχισε η έρευνα έτσι ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά αυτές οι κατανομές που γινόταν σε καθημερινή βάση, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, να γίνεται σε Δήμους. Και κάτι το οποίο το πέτυχα με τη βοήθεια πολλών, δεν ήταν η προσωπική δική μου. Το πέτυχα δηλαδή, αλλά με πολλά τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνετε όλα αυτά, γιατί το να βρίσκεις τα καθημερινά, δεν είναι μόνο να τα βρίσκεις. Όλα αυτά έπρεπε να γίνει διασταύρωση. Να βρίσκεις τους θανάτους ακόμη, γιατί και εκεί καταλαβαίνετε, είναι και ένα επίμαχο, κρίσιμο σημείο. Όλα αυτά λοιπόν βοήθησαν στο να έχουμε μια εικόνα πραγματικά, την οποία κάποια στιγμή δεν την είχαν εικόνα ούτε καν οι αυτοδιοικητικοί. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδελος. Προϊόντα Λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε να δούμε ένα βίντεο παραγωγής του Δήμου Γρεβενών ταξιδεύοντας στα Γρεβενά, αναδεικνύοντας τις ομορφιές της περιοχής. Πόλος έλξης στα Γρεβενά, ακόμη και το καλοκαίρι, με τον ορεινό τουρισμό να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.